Σήμερα στην εκδήλωσή μας τιμούν με την παρουσία τους. Αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ, το μέλος του γραφείου, η συντρόφισσα Μητικάρη Ελένη. Από το σπίτι του αγωνιστή, ο σύντροφος Στέλιος Λάμπρου, πρόεδρος. Από την ΠΕΚΑΜ, η πρόεδρος Οριέτα Μαριάννα. Από το ΣΦΕΑ, ο αντιπρόεδρος σύντροφος Σπύρος Χαλβατζής. Κοντά μας είναι ακόμη ο Σύφη Ζαχαριάδης, γιος του αλήγιστου κομμουνιστή, πρώην Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη. Σήμερα όμως λείπουν από κοντά μας ο σύντροφος ο Γιώργης Μωραΐτης, ο σύντροφος ο Ηλίας Ξηδέας, που ήταν μέλη του Προεδρείου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός, οι οποίοι έφυγαν από κοντά μας τον περασμένο χρόνο. Λείπει ακόμα ο σύντροφος Γρηγόρης Ριζόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΠΕΚΑΜ, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πολύ πρόσφατα. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σύντροφοι και συντρόφισσες, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση της σκοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ευχόμαστε υγεία και μακροζωία με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου σε εσάς και τις οικογένειές σας και δύναμη για να ανταποκριθούμε στις αγώνες, στις ανάγκες των αγώνων που έρχονται. Σε εκδηλώσεις σαν τη σημερινή ήθιστε να περιμένουμε στις ευχές. Όμως εμείς εκπροσωπούμε την νεαμική αντίσταση και το Δημοκρατικό Στρατό και δεν μπορεί παρά να μας απασχολούν τα καθημερινά προβλήματά μας. Γι' αυτό δεν θα μείνουμε μόνο στις ευχές. Και ο περασμένος χρόνος ήταν δύσκολος, καθώς είχαμε συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζεται με μνημόνια, είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια, από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου, με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, με αύξηση της φορολογίας, με χειροτέρευση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, με κατασχέσεις ακόμα και πρώτης κατοικίας. Για να εφαρμόσει αυτή την πολιτική η κυβέρνηση, αυξάνει τα μέτρα καταστολής των λαϊκών κινητοποιήσεων με επιθέσεις ΜΑΤ και με δικαστικές διώξεις κατά πάντων όσων αγωνίζονταν. Στο διεθνή χώρο έχουμε τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις με τα βάσανα που συνεπάγεται για τους λαούς και ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Στη χώρα μας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα δίνει όλα στους Αμερικανονατοϊκούς και την υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μετατρέψει τη χώρα σε Αμερικανονατοϊκή βάση. Στα πλαίσια αυτά προώθησε και υπέγραψε την ατοϊκή σκοπή συμφωνίας των Πρεσπών, που δημιουργεί νέους κινδύνους για τους λαούς της περιοχής και το λαό μας φυσικά προοπτικά. Ταυτόχρονα και με ευθύνη της κυβέρνησης που συμμετέχει στα ευρωατλαντικά υπεριαλιστικά παιχνίδια, οξύνεται η αντιπαράθεση στο Αιγαίο και τη γύρω περιοχή, εντείνοντας τους κινδύνους, πράγμα που απαιτεί επαγρύπνηση από όλους μας. Ο καινούριος χρόνος δυστυχώς δεν θα είναι καλύτερος. Όλο το μνημονιακό καθεστώς μένει άθικτο, παρά τα λεγόμενα για έξοδο από τα μνημόνια, ενώ συνεχίζεται η εφαρμογή των νέων αντιλαϊκών μέτρων. Αγαπητοί συναγωνιστές,
και αυτό το χρόνο πρέπει να βρισκόμαστε απέναντι σε αυτήν την επικίνδυνη πολιτική. Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Και καλούμαστε όλοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να βγουν δυνατότεροι όλοι οι συνδυασμοί του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Του κόμματός μας που δεν ξεχνάμε πως ήταν ο οργανωτής, καθοδηγητής και ο κύριος αιμοδότης της εαμικής εθνικής αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που απελευθέρωσε τη χώρα και πάλεψε κόντρα στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Το ΚΚΕ σε όλη την εκατοντάχρονη ιστορία του αγωνίζεται με ηρωισμό για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, για να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον πλούτο που παράγουν, και η ολόπλευρη ενίσχυσή του και σήμερα δίνει δύναμη στη λαϊκή πάλη, στη δύναμή μας. Η παρουσία στην εκδήλωσή μας σήμερα της Αντιπροσωπείας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας και για την αντίσταση. Θυμίζουμε ότι φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας μας από την τριπλή φασιστική κατοχή και 70 χρόνια από το τέλος της τρίχρονης εποποιίας του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, της ανώτερης μορφής ταξικής πάλης στον προηγούμενο αιώνα, και καλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε μαζικά στις όποιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης σχετικά με αυτές τις επαιτίους. Τέλος, από εδώ θέλουμε, ως ΠΑΕΑ Δημοκρατικός Στρατός, να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους αγρότες που αυτήν την ώρα αγωνίζονται σκληρά στους δρόμους με τα μπλόκα που αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή τους για να αποκρούσουν την αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διεκδικήσουν μία αξιοπρεπή ζωή για αυτούς και τις οικογένειές τους. Ευχόμαστε και πάλι υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας και δύναμη σε όλους για να ανταποκριθούμε στους αγώνες που έρχονται.